κάνετε, κορίτσια, καλώ ορίσατε. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σας. Πολύ καλά είμαστε. Γεια σου, Δανάη. Εγώ σε έχω ξαναδεί να παίζει. Ναι. Σε έχω ξαναδεί να παίζει τον άνθρωπο ελέφαντα. Όχι, στον άνθρωπο ανεμιστήρια, πώ να αντίσετε ένα ελέφαντα. Ακριβώ. Ναι. Τη ομάδα εν δυνάμει. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Για εκείνη την παράσταση που είχα δει πριν από τέσσερα χρόνια, ήτανε. Μ, ναι. Καλά, την παίζουμε πάρα πολύ καιρό. Την παράσταση. Ο άνθρωπο ανεμιστήρια είχε ξεκινήσει από το 13. Πεζότανε. Τώρα όμω έχουμε. Την καινούργια μα παράσταση. Την καινούργια παράσταση, τα ερωτευμένα άλογα που έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια πραγματικά και από τα στιγμιότυπα και μόνο. Θέλω να βάλω το χέρι μου στην πάει και να την παρακολουθήσει όλο ο κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη που είμαι σίγουρη ότι από τώρα είναι ξεπουλημένε οι θέσει. Ε, πάει πολύ καλά. Έχουμε πολλέ παραστάσει. Ευτυχώ έχουμε 8 παραστάσει ε, τώρα. είχαμε έχουμε... ξαναπέξει πριν από χρόνια. Και μετά από το ταξίδι μας στην Ευρώπη είχαμε μια... την ευτυχία να ταξιδέψουμε σε Πολωνία, Κύπρο, Βουλγαρία και live streaming σε Πορτογαλία την παράσταση, τώρα μέσα στο Μάρτιο. Και πάλι καλά είμαστε πολύ χαρούμενοι και χαρούμενοι που γυρίσαμε στην πόλη μας και θα μπορέσουμε ξανά να μοιραστούμε αυτή την παράσταση με το κοινό. Δανάη, ναι. πολλά ταξίδια. Ναι. <laughs> Συνέχεια με μια βαλίτσα στο χέρι. Ναι. Τι ωραία. Είχαμε πάρει και Γερμανία, Ναι. Και η Αυτά θυμάμαι. Πώ νιώθει που παίζει σε μια παράσταση, ε, Μ' αρέσει. που παίζει σε παραστάσει. μου Μ' αρέσει. Mm -hmm. αρέσει, αρέσει να πάρα πολύ ρόλο. Και μ' αρέσει που είμαι ηθοποιό. Και σε ποιον δεν δε, φάζα, σε ποιον δε να είναι ηθοποιό. Πε μου όμω λίγο βρεκιότα τα, ε, τα τη ομάδα, τη ενδυνάμει. Η Ενδυνάμι είναι μια μεικτή ομάδα καλλιτεχνών με και χωρί αναπηρία. Mm -hmm. ε, δραστηριοποιούμαστε γενικότερα στον, ε, στον χώρο των τεχνών ε, πολλά χρόνια τώρα. Ε, εσύ θα κλείσουμε τα 15 χρόνια λειτουργία τη ομάδα ε, σε λίγου μήνε. Με το καλό και στα 30. Ναι. <laughs> ε, ε, η παράσταση αυτή, τα άλογα, εντάσσονται σε μια τριλογία η οποία ξεκινήσει. Από το 2012, 2012 με πρώτη τον άνθρωπο ανεμιστήρα, μυστήρα, η Πώ Να δεύτερη παράσταση το άλλο σπίτι και τρίτη τα ερωτευμένα άλογα. Η τριλογία ονομάζεται γενικά το άλλο το κανονικό. Ε, και εξετάζει ε, επιμέρου ζητήματα τη ανθρώπινη ύπαρξη, όπω είναι η διαφορετικότητα εν γέννη στην πρώτη παράσταση, τι είναι σπίτι, πώ μπορούμε να ζούμε στη δεύτερη, ε, και τώρα εδώ το θέμα του έρωτα, του σεξ, τη αναπηρία, τη τρυφερότητα, τη εγκύτητα. Ένα ζήτημα ταμπού για την κοινωνία μα, ω αυτό καθε αυτό. Πόσο μάλλον όταν συνδυάζεται με την αναπηρία, που έχουμε πολλέ προκαταλήψει όσον αφορά αυτό. Βλέπουμε στιγμιότυπα από την ομάδα σα και από τι προετοιμασίε που κάνετε, και το κλίμα που επικρατεί, που νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσει κανένα. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να γίνουμε κι εμεί μέλη τη ομάδα αυτή, δεν ξέρω. Μπορείτε, φυσικά είμαστε. Μπορούμε, ορίστε. Πόσοι είστε συνολικά πάνω στη σκηνή, Σε αυτή την παράσταση, σε αυτή την εκδοχή αυτή τη παράσταση, είμαστε 22. Ε, έχουμε περάσει από διάφορε φάσεις, ανάλογα με το όταν το παίζαμε στο φεστιβάλ, όταν το παίζαμε την προηγούμενη φορά εδώ. Τώρα είμαστε 22. Και είστε στην ε, Μονή Στη Λαζαριστών, Σοκράτης Καραντινός, 28 με 30 Απριλίου και 4 με 8 Μαΐου. Και 4 με 8. Και παρεμβάλλετε τι παρεμβάλλετε? Η Πρωτομαγιά. Εντάξει, μία πρωτομαγία σκάτσουν και τα παιδιά. Εντάξει, ναι. Α κάτσουμε λίγο. Βέβαια, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μα παράσταση, οπότε δεν θα κάτσουμε εμεί εκείνη το τρίμερο, αλλά το κοινό ασκάτσει. Γαναή, ποιο σημείο τη παράσταση αρέσει πιο πολύ, Ποιο σημείο τη παράσταση, Ποιο κομμάτι, ναι, Τι αρέσει περισσότερο σε αυτή την παράσταση, Δηλαδή. Μ' αρέσει ο στρατευμένο αλογά, Μου αρέσει στο τέλο ο ύμνο του έρωτα. Ο ύμνο του έρωτα. Να κάνεις πόλυδε, ναι. <laughs> <laughs> ας κάνει πόλτα, ναι. Πλάκα. Α κάνει, α κάνει και λίγο. <laughs> ωραία πράγμα, ε. Να. Γιατί μ ναι. Γιατί μου αρέσει η ύμνο του έρωτα πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για τον έρωτα. Και θα μου αρέσει ο γυναικό του έρωτα. Πολύ ωραία. Άρα ξεκινάτε τώρα. Ξεκινάμε τώρα τώρα. Σε λίγο θα πάμε να κάνουμε πρόβα. Και την Πέμπτη έχουμε την Πρεμιέρα. Για αυτή την σε κάνει παραστάσεων. Και ναι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Υπάρχει περίπτωση να μου στείλετε τίποτα προβίτσα για κανένα λεπτό σήμερα, να βάλετε κάποιον να τραβάει. Βέβαια. Να δείξουμε αύριο. Εννοείται. Λίγο backstage, λίγο παρασκήνια. Φυσικά εννοείται. Ω, oh, λοιπόν, θα μου βάλετε όλο θα... τον κόσμο πάνω στη σκηνή. Ναι, αν έχει στήθει το σκηνικό μα, ναι. <laughs> Δεν έχει σημασία και θα ουρλιάξετε κάπω για να ξέρουμε ότι είναι για μα. Τέλεια. Ή θα κάνουμε ένα Skype call. Ακόμα καλύτερα. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμεί, Χριστίνα. Και εμείς.